Ασύλληπτος παραμένει και ο λεγόμενος Μανιακός που δολοφονούσε τον περασμένο Μάρτιο οδηγούς ταξί σε Αθήνα και Κηφισιά. Τρέμουμε όλοι οι άνθρωποι, ειδικά οι μεγάλοι, φοβόμαστε. Φοβόμαστε να πάρουμε τη σύνταξή μας. Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε. Μια μολότοφ. Αποδεικνύεται πως μόνο ανεπίκαιρη δεν ήταν η ερώτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή τον περασμένο Φεβρουάριο σχετικά με την εγκληματικότητα. Δεν το υποτιμώ ζήτημα, αλλά δεν είναι επίκαιρο. Είναι πρωτόγνωρα αυτά τα οποία αρχίζουν να συμβαίνουν στη χώρα μας. Μία ακόμα άγρια δολοφονία στην Οδό Μάγνη είχε συγκλονίσει την Αθήνα αρχές Απριλίου, όταν ένας 70χρονος βρέθηκε νεκρός, φημωμένος και με τα χέρια δεμένα μέσα στο σπίτι του. Η ανομία και η παραβατικότητα πια, σήμερα και με τους πιστολάδες στον δρόμο, έχει φτάσει στα όρια της. Σε τελείως αντίθετο κλίμα βρίσκονται οι υπουργοί της κυβέρνησης, με τον Νίκο Τόσκα να επιχειρεί να δικαιολογήσει τα καθημερινά επεισόδια στα Εξάρχεια ως απώρεια της οικονομικής κρίσης. Η ύφεση και τα προβλήματα των τελευταίων χρόνων, καθώς και η έλλειψη μαζικών κινημάτων και μαζικών οργανώσεων, έχει συμβάλει σε αυτό το τομέα. Καλά. Η διάσταση των απόψεων περί της εγκληματικότητας στην Αθήνα αναδεικνύεται και από την ανέλεγκτη δράση του Ρουβίκονα. Το πρωί, ο Ισπανός πρέσβης αναρωτήθηκε πού στον κόσμο μια αντεξουσιαστική οργάνωση εισβάλλει σε πρεσβείες. Εσείς έχετε δει σε άλλη χώρα να εισβάλλουν μέσα σε μια πρεσβεία? Σας ρωτάω, το έχετε ξαναδεί? Αυτό δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Την ίδια ώρα στον Sky, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζε λίγες ώρες μετά τη δολοφονία Ζαφυρόπουλου πως η χώρα μας είναι απολύτως ασφαλής. Η χώρα μας λοιπόν, κύριε Χατζή, είναι πλήρως ασφαλής χώρα και δεν χρειάζεται να δημιουργούμε κακές εντυπώσεις, αν θέλετε. Δεν θα κοροϊδεύουμε και τον κόσμο όμως, έτσι. Κυρίες και κύριοι, στο στούντιο βρίσκεται ο Γιάννης Πίταρας. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα μας εξηγήσει λοιπόν πώς συντίθεται το πάζλ της ανομίας, πόσες αποφυλακίσεις έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια και ποιοι από αυτούς που έχουν βγει από τη φυλακή δηλαδή έχουν υποπέσει και σε νέα εγκλήματα. Και βεβαίως μιλάμε και για τη χαλάρωση της αστυνόμευσης και για την έξαρση εγκληματικότητας. Και τα κομμάτια του πάζλ είναι πολύ συγκεκριμένα και καλώς κακώς είναι σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Καταρχήν, οι αποφυλακίσεις που έχουν γίνει λόγω του νόμου Παρασκευόπουλου. Στη συνέχεια, η κατάργηση, η απόφαση για την κατάργηση της ομάδας Δέλτα που είχε σηκώσει θύελλα συζητήσεων. Η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ. Και τέλος, η ανοχή που έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε κάθε είδους συλλογικότητες. Πάμε να δούμε το πρώτο κομμάτι του παζλ που έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Οι αριθμοί, έτσι, δηλαδή αποφυλακίσεις με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Μιλάμε για 2.000 άτομα τα οποία ευεργετήθηκαν από τον νόμο Παρασκευόπουλου, από τις διατάξεις του, αλλά ήταν εξέτειαν ποινές για κακουργηματικές πράξεις. Από αυτούς μιλάμε για 5 ισοβίτες, οι οποίοι αποφυλακίστηκαν με αναπηρία 80%, έχοντας εκτίσει φυσικά και ένα κομμάτι της ποινής τους, και μάλιστα, για άλλους 167 ισοβίτες που αποφυλακίστηκαν με αναπηρία 67-80%. Άντε και αποφυλακίστηκαν λοιπόν, τι έκαναν μετά? Αυτοί λοιπόν οι αποφυλακιστέντες υπέπεσαν δυστυχώς σε νέα εγκλήματα. Οι περιπτώσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Εδώ βλέπετε του Γεωργιανού Σοκασιάν, ο οποίος σκότωσε τον 27χρονο κοσμηματοπόλη στη Θεσσαλονίκη. Είχε βγει με βάση τις διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου. Τους Γεωργιανούς ληστές, θυμάστε την υπόθεση της δολοφονίας του εστιατόρα στην Ίδρα. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις. Ο Αφγανός κακοποιός, ο οποίος βγήκε με βάση τις διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου, βίασε και σκότωσε 18χρονη φοιτήτρια στη Γερμανία. Έχει γίνει τεράστιο θέμα τότε, αν θυμάστε, και με τις γερμανικές αρχές. Ο κακοποιός, ο οποίος συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, δεν φυλακίστηκε βάσει του νόμου Παρασκευόπουλου, βγήκε, αφέθηκε ελεύθερος και δολοφόνησε έναν 70χρονο συνταξιούχο, και ο Νιγηριανός απαταιώνας, ο οποίος συνέχισε να κάνει αυτό που ήξερε καλά, ληστείες, δηλαδή σε βάρος ηλικιωμένων. Και εδώ υπάρχουν πολλά ερωτήματα από το αποτέλεσμα. Γιάννη Πιταρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, τώρα η δολοφονία του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου, Ιωάννα Μάνδρου, είναι μια στιγερή δολοφονία στο κέντρο της Αθήνας, 7 η ώρα το απόγευμα, και μάλιστα σε μια καλά φυλασσόμενη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Είναι μεμονωμένο περιστατικό, δημιουργεί πολλά ερωτήματα και ανησυχία φυσικά και στον κόσμο. Κοίταξε, Εύα, το γεγονός ότι έχει σοκάρει το Πανελλήνιο, ότι έχει δημιουργήσει αισθήματα οργής και αποτροπιασμού στο νομικό κόσμο της χώρας, δεν είναι τυχαίο. Είναι ένα έγκλημα στιγερό που έγινε δίπλα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μία από τις πιο κεντρικές λεωφόρους του κέντρου της Αθήνας, όπου στο δρόμο αυτό και λίγα μέτρα πιο πάνω βρίσκεται ο Άριος Πάγος, τα δικαστήρια της Αθήνας, το εφετείο, αλλά και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, και σκοτώνεται ένας άνθρωπος, δολοφονείται εν ψυχρό, επαγγελματίες του ποινικού δικαίου,
Αυτό το λέω διότι δεν είχαμε ένα έγκλημα, μια γιαγιά, έναν παππού που τον είδαν έξω από ένα μηχάνημα ανάληψης σε μια τράπεζα. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να διακρίνει. Από μικρό παιδί είναι εξοικειωμένος, υποψιασμένος και γνώστης, επαγγελματίας, επιστήμονας του ποινικού δικαίου. Ξέρει να κόψει το μάτι του ποιος είναι ποιος. Παρόλα τα αυτά, ευνηδιάζεται και δολοφονείται. Πώς φτάσαμε λοιπόν στη δολοφονία ενός τόσο πολύπειρου δικηγόρου? Αυτό, Εύα, πρέπει να σου πω ότι έχει αλλάξει σήμερα. Έχει αναβαθμιστεί ο εγκληματολογικός χάρτης της Αθήνας, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ανησυχία. Δηλαδή, έχουμε ανέβει ορισμένα κλικ πιο πάνω και ο φόβος και η ανησυχία. Και βέβαια, εδώ καταδεικνύεται ένα πράγμα. Αυτό ήταν εξαίρεση. Γιατί μπορεί να πούνε εγκλήματα γίνονται πάντοτε, εξαίρεση. Εξαίρεση μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Όμως, για να φτάσουν δύο τύποι με ένα περίστροφο να μπουν σε ένα γραφείο στις 7 η ώρα το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, σημαίνει ότι έχει υπάρξει προλίανση εδάφους, ότι τα αναχώματα που στείνει το κράτος για να συγκρατήσουν το έγκλημα έχουν από καιρό υποχωρήσει και καθημερινά υποχωρούν, ότι υπάρχει αυτό που λέμε ένα αίσθημα παρανομίας, αποδοχής της παραβατικότητας με την ευθύνη στην πολιτεία, μάλιστα, στους πολίτες, στις αστυνομικές αρχές και θα τολμήσω να πω και στα δικαστήρια. Διότι πάρα πολλοί από αυτούς που καταδικάζονται σε μεγάλες ποινές, 10, 12, 15 ετών, παίρνουν αναστολές πριν φτάσουμε στον νόμο Παρασκευόπουλου, που έχει επιφέρει τα οδυνηρά αποτελέσματα, και βγαίνουν έξω. Κανένας δεν πήρε στα σοβαρά μέχρι σήμερα το έγκλημα και τις διαλυτικές συνέπειες που επιφέρει στο κοινωνικό σώμα το να λείψει από όλους μας το αίσθημα της ασφάλειας. Για να δούμε αν θα το κάνει από εδώ και πέρα, να το λάβουν δηλαδή υπόψη σοβαρά μετά και από αυτό την τραγική δολοφονία. Ότι ο Μιχάλης Ζαφυρόπουλος ήταν ένας άνθρωπος που το προφίλ του ήταν επώνυμη, οι υποθέσεις του δηλαδή, οικονομικό έγκλημα, ποινικό έγκλημα, αλλά όχι εγκλήματα τέτοια που παράγουν εκβιασμούς και ξεκαθαρίσματα λογαριασμού. Ιωάννα Μάντου, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, κυρίες και κύριοι.